Τα ούρα παράγονται από τα νεφρά καθώ καθαρίζουν το αίμα. Στη συνέχεια συλλέγονται στην ουροδόχο κίστη. Τα ούρα μπορεί να κάνουν κακό στα νεφρά σου αν γυρίσουν πίσω από την ουροδόχο κίστη. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αδειάζει συχνά την κίστη σου. Μπορεί να χρειαστεί να την αδειάζει 5 με 6 φορέ την ημέρα. Όταν αδειάζει την κίστη σου, δεν πρέπει να βιάζεσαι. Δεν πρέπει να μείνουν ουρα στην κίστη, διότι μπορεί να προκληθεί λίμωξη. Το βίντεο αυτό σου δείχνει πώς μπορείς να βιάσεις την κίστη σου. Με λίγη εξάσκηση θα δεις ότι είναι εύκολο. Πάντα πριν ξεκινήσει τη διαδικασία του καθετηριασμού να πλένεις τα χέρια σου με σαπούνι και νερό. Μην ξεχνάς να πλένεις τους αντίχειρές σου. Βεβαιώσου ότι έχεις συγκεντρώσει ό,τι χρειάζεσαι πριν ξεκινήσεις. Αυτά που χρειάζεσαι είναι ένα καθετήρα σωστού μεγέθους, επίσης θα χρειαστεί σαπούνι και γάζες. Ξεκίνησε αφαιρώντα τη λευκή ετικέτα που καλύπτει την αυτοκόλλητη επιφάνεια στο πίσω μέρο τη συσκευασία. Πίεσε την αυτοκόλλητη πλευρά πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια. Βεβαιώσου ότι η συσκευασία είναι τοποθετημένη κάθετα και ότι μπορεί εύκολα να τη όταν θα είσαι έτοιμος. Άνοιξε τη συσκευασία τραβώντα το δακτύλιο προ το μέρο σου και στη συνέχεια προ τα κάτω. Για να μην χύσει το υγρό που βρίσκεται στη συσκευασία άνοιξε τη συσκευασία μέχρι να δει το χρωματιστό άκρο του καθετήρα και μετά σταμάτα. Κατέβασε τα ρούχα σου ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση στην ουρήθρα σου. Στάσου μπροστά ή δίπλα ή κάθεσαι στην τουαλέτα. Αν μπορεί, προσπάθησε να ορίσει πριν χρησιμοποιήσει τον καθετήρα. Για να αποτρέψει τα μικρόβια να μπουν στην ουρήθρα και την ουροδοχοκίστη σου, πρέπει να καθαρίζει τη βάλανό σου τράβηξε προσεκτικά την ακροποστία σου και καθάρισε τη βάλανό σου. Ο καθαρισμό πρέπει να γίνεται με κυκλικέ κινήσει ξεκινώντα από το άνοιγμα τη ουρήθρα και προ τα έξω. Να χρησιμοποιεί κάθε γάζα μόνο μία φορά. Από εδώ και στο εξή, συνέχισε να κρατά την ακροποστία σου και πρόσεξε να μην έρθει βάλα σου σε επαφή με τα ρούχα σου. Βγάλε τον καθετήρα από τη σκευασία του. Τα πρώτα 5 εκατοστά του καθετήρα δεν έχουν λίπαση γεγονό που σε βοηθά να τον κρατά από εκεί. Προσοχή. Μην αφήσει τίποτα να έρθει σε επαφή με τον καθετήρα πριν τον εισάγει στην ορίθρα σου. Αν αγγίξει τον υπτήρα, τα ρούχα ή το δέρμα σου, θα λερωθεί και μπορεί να δημιουργηθεί λίμωξη. Αν ο καθετήρας έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε αντικείμενο, πρέπει να πάρει ένα νέο και να ξεκινήσει από την αρχή. Κράτα το πέο σου όρθιο προ την κοιλιά σου Έτσι, η ορίθρα σου θα πάρει ένα σχήμα μη και αυτό θα διευκολύνει την εισαγωγή του καθετήρα. Πίεσε πολύ απαλά τη βάλανο για να ανοίξει η ορίθρα. Μην πιέσει πολύ σφιχτά γιατί ο καθετήρας δεν θα μπορέσει να μπει. Προσπάθησε να είσαι όσο πιο χαλαρός μπορείς, έτσι ο καθετήρας θα μπει πιο εύκολα. Πάρε βαθιές ανάσες ή βήξε. Βάλε απαλά τον καθετήρα μέσα στην ουρήθρα όπως σου έχουν μάθει. Συνέχισε να τον εισάγεις. Θα αισθανθεί μία μικρή αντίσταση από το σφιχτήρα, οπότε σπρώξε απαλά. Συνέχισε να εισάγεις τον καθετήρα μέχρι τα ώρα να ξεκινήσουν να τρέχουν. Τότε συνέχισε να εισάγεις για λίγα ακόμα εκατοστά. Αν λυγίσει την άκρη του καθετήρα πριν αρχίσει η ροή των ουρών έω ότου είσαι έτοιμο να καθετηριαστεί, τότε θα αποφύγει να λερωθεί. Όταν τα ούρα σταματήσουν να τρέχουν, Τράβει ελάχιστα, λίγα εκατοστά τον καθετήρα έχοντα σιγουρευτεί ότι έχουν βγει όλα τα ούρα από την κίστη σου. Στη συνέχεια, πολύ απαλά αφαίρεσαι τον καθετήρα. Αν ο καθετήρα που χρησιμοποιεί έχει ευθύ άκρο, αφαίρεσαι τον με περιστροφικέ κινήσει. Σταμάτα κάθε φορά που βλέπει ούρα να τρέχουν. Όταν σταματήσουν τα ούρα να τρέχουν, σημαίνει ότι η κίστη σου έχει αδειάσει εντελώ. Όταν τελειώσει, πέταξε τον καθετήρα και τη συσκευασία του στα σκουπίδια. Μην πετάξει τον καθετήρα με στη λεκάνη τη Λίνε τα χέρια σου και είσαι έτοιμο να παίξει.